Η ομάδα λαμβάνει και τη σχετική ευθύνη. Μάλιστα. Ο αρμόδιος υπουργός έχει την ευθύνη για αυτά που γίνονται. Ποιος είναι ο αρμόδιος υπουργός για την ΕΕΠ? Ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός επέλεξε αυτό το πράγμα. Θέλω να πάμε και στους συναδέλφους, ξεκινώντας από σένα, Μαριάννα. Προφανώς έχει δημιουργηθεί από το καλοκαίρι, που ήταν τα μπάνια του λαού τον Αύγουστο και δεν δώσαμε και πολύ σημασία. Και γίνανε και διάφορες δημοσκοπήσεις που λέγανε ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για τις παρακολουθήσεις. Και εδώ έχει γίνει ένα τεράστιο θέμα. Έχει προκληθεί προφανώς κλίμα τοξικό. Θέλω την άποψή σου και θέλω να μου πεις και αν έτσι θα πάμε στις εκλογές. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για τη συζήτηση ότι το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων από όποια πλευρά και αν προέρχεται, εσωτερικό, εξωτερικό, επιχειρηματίες, πολιτικά παράκεντρα, είναι θέμα δημοκρατίας. Έτσι. Αυτό είναι πεντακάθαρο. Σωστό. Και επίσης, επειδή πολλές φορές ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, η παρακολούθηση δεν είναι τι είπα μόνο εγώ και ο συνάδελφός μου, ο δημοσιογράφος ή δύο πολιτικοί μεταξύ τους. Παρακολουθείται ολόκληρη η ζωή του προσώπου στο οποίο, το οποίο είναι κάτω υπό παρακολούθηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, διότι είναι κάτι τρομακτικό, έτσι. Μιλάω στο τηλέφωνο με τη φίλη μου, μιλάω στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου, μιλάω και τσακώνομαι, αυτά όλα καταγράφονται. Δεν είναι μόνο ότι καταγράφονται τα πολιτικά όλη ή ζωή τα κάποιου, δημοσιογραφικά. Όλη ζωή, μπράβο. Τα ιδιαίτερα, τα προσωπικά, τα ερωτικά, ναι. Όλα. Μην το λέω επί τούτου, γιατί τείνουμε να νομίζουμε ότι εντάξει, οι διάλογοι των πολιτικών, όλοι, ναι. Όλη τους η ζωή παρακολουθείται. Τώρα πάμε στη συνέχεια. Αυτό το οποίο συνέβη το καλοκαίρι αφορούσε στον κύριο Ανδρουλάκη και επίσης στον κύριο Κουκάκη. Ήτανε δύο διαφορετικά πράγματα. Ήταν η ΕΕΠ με νόμιμη επισύνδεση για την οποία τότε έγιναν ό,τι έγιναν, αλλά ήταν και το Predator, το οποίο δεν εξετάστηκε περαιτέρω τότε. Έτσι. Τώρα λοιπόν προκύπτει αυτό το οποίο προκύπτει, το οποίο λέγεται ότι είναι με το Predator. Μπορεί να είναι με το Pegasus, μπορεί να είναι με άλλα τρία, πάντως έτσι λέγεται. Πάμε στην ουσία. Εγώ ακούω το αφήγημα και καταλαβαίνω ότι με συγχωρείτε, ότι υπάρχει μία τεράστια καχυποψία ακριβώς λόγω της προηγούμενης κατάστασης. Ωστόσο έχω μία απορία. Τον κατάλογο τον έχουμε δει καλά και αυτός που έρχεται, που περιλαμβάνει κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Βαγγέλης θα ξέρει ίσως και καλύτερα, νέα πρόσωπα από το Μαξίμου, υπουργούς, συμβούλους κτλ. Ναι. Δηλαδή, φτιάχτηκε ένα σύστημα παρακολούθησης 15 ατόμων με τα οποία, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός συνομιλεί κάθε μέρα, άρα καταγράφονται οι συνομιλίες του μέσω των κινητών των συνεργατών του και των υπουργών, και αυτήν την εντολή την έχει δώσει ο ίδιος. Δηλαδή, ο ίδιος έδωσε την εντολή για 15-20 πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Λες, δεν βγάζει νόημα. Δεν έχει λογική. Λέω εγώ ότι αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ο ίδιος φυσικά το αρνείται και εικάζω ότι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα, εγώ οφείλω να ξεκινήσω με αυτό. Ναι. Αυτό που δεν μου βγάζει νόημα είναι το κομμάτι των στενών συνεργατών του. Προσέξτε, όχι των υπουργών μόνο, στενών συνεργατών. Άτομα, άρα, λες που είναι στον πρωινό καφέ, όλη μέρα μαζί. Στον πρωινό καφέ, ναι. Μέσα στο Μαξίμου, το αριστερό. Για το να πάμε και στο Βαγγέλη. Καταρχάς, Βαγγέλη, σου έκανε και την μπάσα η Μαριάννα. Θα βγει λίστα και με άλλα πρόσωπα? Ναι, για να μιλήσουμε ανοιχτά, όλοι έχουμε τις πληροφορίες, όλοι γνωρίζουμε από χτες το μεσημέρι, νομίζω, στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία. Εγώ θα το πω πολύ ανοιχτά, άκουσα το όνομα του κυρίου Γεραπετρίτη. Δημοσιεύεται από την Κυριακή Εφημερίδα. Του κυρίου Γεραπετρίτη, το ξανατονίζω. Ναι. Του κυρίου Γεραπετρίτη. Μετά του κυρίου Δημητριάδη έχουμε το δεύτερο στέλεχος εκ δεξιών του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχουμε δημοσιογράφους που παρακολουθούνται επειδή έχουν στενές σχέσεις με επιχειρηματίες. Έχουμε αύριο δημοσιεύονται κορυφαία ονόματα επιχειρηματιών. Έχουμε αύριο που δημοσιεύονται στην Κυριακάτικη Εφημερίδα, συγκεκριμένα στο ντοκουμέντο, μεγάλα ονόματα της πολιτικής ζωής της χώρας. Για πόσα ονόματα μιλάμε πάλι, Βαγγέλη? Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπαίνουμε τώρα σε μια λογική διακεκομένης λίστας. Θα έχουμε δηλαδή, ναι, συχνά πυκνά καινούργια ονόματα. Έχεις δίκιο, Φέιμ. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, αν εγώ αύριο εγώ ή μαζί με τη Μαριάννα
και δημοσιεύσουμε 50 άλλα ονόματα σημαίνει ότι παρακολουθούνται όντως. Mm-hmm. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Με συγχωρείτε, θα το ξαναπώ για να μην κρυβόμαστε εδώ πίσω από το δάχτυλό μας και θα συμφωνήσω απολύτως με τη Μαριάννα με όλο το σκεπτικό της και με όλο τον προβληματισμό της. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το Μαξίμου το γνωρίζει και τα κόμματα το γνωρίζουν και οι δημοσιογράφοι το γνωρίζουμε και οι επιχειρηματίες το γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε το ρεπορτάζ, με συγχωρείτε, αυτή είναι η ευθύνη μας να το δημοσιεύσουμε. Προφανώς. Όταν μας καλεί ο εισαγγελέας, φαντάζομαι ότι και η Μαριάννα, εγώ τουλάχιστον από τη θέση μου, με έχει καλέσει πολλές φορές ο εισαγγελέας για αποκαλυπτικά μου ρεπορτάζ. Επικαλούμε το δημοσιογραφικό απόρριτο και τελειώνουν όλα. Τα δημοσιεύοντας και αυτή είναι η ευθύνη της δημοσιογραφίας. Για πάμε λίγο πάλι στον κύριο Παπαδημητρίου για να μας βοηθήσει και ο Νίκος ο Βασιλάκος. Κύριο Παπαδημητρίου, προφανώς από ό,τι αντιλαμβάνεστε έρχονται καινούργια ονόματα. Καλά, πρώτα θα πόλα, πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται κάποια στιγμή. Πρώτα απ' όλα η τεχνική του κυρίου Βαξεβάνη, εμένα αυτό που με εκπλήσει, ξέρετε, είναι αλλιώς να υπάρχουν δημοσιεύματα. Mm-hmm. Τα μετράει κανείς, όποιος θέλει. Τα επικυρώνει με την αγορά του φίλου. Λέει, εγώ πιστεύω ότι γράφει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, άλλος μπορεί να μην πιστεύει. Ναι. Εδώ το θέμα είναι ότι το έχει αγοράσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει θεσμικό ρόλο. Και αυτός το πολλαπλασιάζει. Αυτός υπερασπίζεται. Λες και το έχει γράψει με τα χέρια του. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Μπάμπη, με συγχωρείς που σας διακόπτω. Και με επίτρεψε μου τον ελληνικό ελεύθερα, ελεύθερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε καμία. Γνωρίζεις και την εκτίμησή μου εξάλλου στο πρόσωπό σου, αλλά αυτό δεν είναι η ευθύνη της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές και η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν επικαλεί το ρεπορτάζ για αποκαλύψεις δημοσιογράφων. Δεν είναι κακό. Που διαφωνώ μαζί σου. Παίρνει ένα ρεπορτάζ η αξιωματική αντιπολίτευση. Να μας απαντήσει, Βαγγέλη, όπως και σε αυτό που λέει. Όπως και σε αυτό που λέει η Μαριάννα. Δεν είναι αλήθεια δηλαδή όλα αυτά που δημοσιεύτηκαν, δεν είναι ψέματα. Η Μαριάννα Πριγιώτη λέει ότι εταιρείες παρακολουθούν. Όχι, ρωτάει, δεν είναι αλήθεια. Όχι, το. Λέω ότι τα ονόματα που δημοσιεύτηκαν πρέπει να επαληθευθούν ως εξής. Για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ψέματα ή αλήθεια. Ένα-ένα τα κινητά. Έτσι, για να πρέπει να ελεγχθούν. Μπράβο, αυτό το καλά κατάλαβα. Υποτίθεται ότι έχει συμβεί. Η Μαριάννα Πριγιώτη λέει κάτι ότι μπορούν να ελεγχθούν τα κινητά, γιατί υπάρχουν το Citizen Lab και τα άλλα. Που μπορούν να ελέγξουν το κινητό σου αν σου έχουν φυτέψει. Φυσικά. Αυτό ή όχι. Αυτό είναι μία ιστορία. Άρα, βγάζουμε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Δεν έχει διαψευστεί, αυτό λέω. Μια στιγμή. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου λέει κάτι διαφορετικό. Και θέλω να κάνουμε μία διάκριση. Είναι άλλο να σε παρακολουθεί η ΕΕΠ και άλλο να προσπαθήσουν να σου βάλουν το Predator. Πρώτα απ' όλα, αυτό που τώρα κυκλοφορεί είναι ότι λένε ότι εστάλησαν μηνύματα. Εδώ είναι ο άνθρωπος να μας εξηγήσει. Αλλά σου έστειλαν ένα μήνυμα. Αν δεν το πατήσεις το link το λεγόμενο, δεν εγκαθίσταται το Predator, δεν παρακολουθείς. Ναι. Εδώ δεν έχει δοθεί απάντηση. Είναι σαν όλοι αυτοί να έχουν πατήσει. Μισό λεπτό να αντιλήσουμε λίγο αυτή την απορία. Με το link αυτό που εστάλει Νίκος, όλα αυτά τα πρόσωπα, και ερχόμαστε αμέσως και σε εσάς κύριε Αλεξιάδη, που δεν έχει ξεκινήσει, μπορεί και να έχει ξεκινήσει παρακολούθηση. Πώς όλους αυτούς τους ανθρώπους από το κινητό μπορούμε να βγάλουμε άκρη? Θα σας πω και θα μας λύνει την απορία η λειτουργία απομόνωσης που υπάρχει τώρα. Πριν δεν υπήρχε. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, ας πούμε ότι θέλω να παρακολουθήσω ένα στόχο, ο οποίος εν προκειμένου για τις ανάγκες του παραδείγματος θα είναι ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ναι. Ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου έχει ένα κινητό, έχει ένα τάμπλετ και έχει και ένα λάπτοπ ενδεχομένως. Τρεις συσκευές. Που σημαίνει ότι αν παρακολουθώ 15 άτομα, θέλω 45 εικονικές σφαίρες. Γιατί παρακολουθούνται για να... όλες οι συσκευές. Όλες οι συσκευές. Και εγώ στέλνω μήνυμα, εγώ ως Predator, εγώ ως Πίγασος, στέλνω ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα, μην νομίζετε ότι είναι ξεκάθαρο, δεν είναι απλό ότι είναι ένα Viber μήνυμα, ένα Messenger μήνυμα, υπάρχει, μπορεί να είναι ένα pop-up σε ιστοσελίδα. Αν μπορεί να είναι οτιδήποτε δηλαδή. Ναι, μη λέμε τώρα πάτησε, δεν πάτησε και αρχίζουμε μπορεί σε περί... mail, περίπτωση. Δηλαδή. Μπορεί να μην είναι mail, ναι. Να είναι ένα pop-up σε συνένεσης, δηλαδή μπορεί στο να... Στο οποίο πρέπει πάλι να μπεις όμως. Να κάνω μία μάσκα. Πάει ο κύριος Παπαδημητρίου να διαβάσει το μέσο στο εάν, οποίο Νίκο, ήταν παλιά το Sky. Εάν, Νίκο, υπόθεση εργασίας του κύριου Παπαδημητρίου, έλαβε ένα τέτοιο, έγινε παραλήπτης ενός τέτοιου, μιας τέτοιας αποστολής. Ναι, μηνύματος. Θα φανεί μετά ενός τέτοιου μηνύματος. Θα φανεί μετά διαδρομή, θα φανεί αν τον παρακολούθησαν, θα φανεί για τι να έχει φανεί, γίνει. Πρέπει ο κύριος Παπαδημητρίου να παγώσει την ψηφιακή του ζωή και να παραδώσει το κινητό του στην ασφάλεια. Το έχουν κάνει. Και εγώ πείτε μου, αν ο κύριος, ο κάθε κύριος Παπαδημητρίου μπορεί να παραδώσει τη συσκευή του,
με ή χωρίς backup, άλλη κουβέντα αυτή. Άρα προς το παρόν δεν γίνεται καμία σχετική έρευνα. Εγώ σας ρωτάω πρακτικά, εάν πρέπει να ψάξω. Εγώ σας λέω ότι γίνεται, αλλά όχι, αφήστε. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ σας λέω ότι γίνεται κατηδίαν, ιδιωτικά. Υπάρχουν εταιρείες. Ναι. Πού το κάνουν. Πηγαίνει δηλαδή γιατί κάποιος με το κινητό Μαριάννα και λέει έλεγξε. Το κινητό, ναι, κατάλαβα. Εμπιστοσύνη, πηγαίνεις και σε δύο ώρες. Τι γίνεται. Έχεις ισχυρή ένδειξη. Προσέξτε με, όχι απόδειξη για το δικαστήριο, έχεις ισχυρή ένδειξη. Άρα λοιπόν, έχει βγει ένα μήνυμα το οποίο. Αμέσως. Για να σας απαντήσω συνολικά. Ακούστε. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, παρακολουθούμαστε ακόμα και αν έχουμε το κινητό μας κλειστό. Ακόμα και αν το κινητό μας είναι σε άλλο δωμάτιο. Ακόμα και αν είναι σε άλλο όροφο. Μπορεί και να μας βλέπουν. Προσέξτε. Ναι, αλλά να μιλάμε βάλουμε για μια σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία που κάπου πρέπει να μπει φραγμός. Ναι, αλλά εγώ, για να μην γίνουμε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός είχε όλη τη δυνατότητα εδώ και 6 μήνες, να το πω πολύ απλά λαϊκά, να καθαρίσει το θέμα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε. Λοιπόν, μισή κουβέντα από τον Νίκο και μετά πάμε στον κύριο Αλεξιάδη. Αμέσως, ναι, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Πρέπει να διαχωρίσουμε την πληροφόρηση από ενδεχομένως την υπερβολή. Και να σας πω το εξής. Το παρακολουθούμε με κλειστό κινητό είναι μεγάλη κουβέντα. Γίνεται. Δεν γίνεται πολύ υπό την έννοια ότι μπορώ να παρακολουθήσω όλα τα μηνύματα. Εκτός να σου πω κάτι. Κλειστό το θέμα κινητό, είναι τεχνικό, αλλά είναι πολιτικό. Όχι, να πω κάτι. Το λάπτοπ είναι ανοιχτό και τρέχει το Viber. Εννοείται ότι μπορώ να δω τις συνομιλίες του Viber. Άρα, στα χέρια μας η θωράκισή μας, πώς, με το ίδιο λογισμικό που υπάρχει στο κινητό μας. Να τελειώσω τη σκέψη. Τελειώνει τη σκέψη του κ. Παπαδημητρίου και πάμε να κλείσουμε τον κ. Αλεξιάδη. Η σκέψη μου είναι εξαιρετικά απλή. Το ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει ένα πολιτικό θέμα, κατανοητό, δεν έχει κάποιο άλλο να ασχοληθεί. Τις προάλλες έδωσε συνέντευξη ολόκληρη, 33 φορές σε μισή ώρα να πει το όνομα Μητσοτάκη, δεν το έχει καταφέρει κανείς, ούτε εμείς που είμαστε και βουλευτές του. Αντιπολίτευση. Αλλά κάνει, επιλέγει τον τρόπο που θα την κάνει. Θα την κάνει όπως θέλει. Αλλά και αυτό δείχνει κάτι για το προς τα πού θέλει να πάει τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Και πρέπει να τα ελέγξουμε. Και ο Πρωθυπουργός είναι που έχει τη μεγάλη ευθύνη. Αλλά δεν θα ρίξουμε τη χώρα κάτω εκεί. Την έχει την ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη. Να πάμε λίγο. Νομίζω ότι την έχει σηκώσει η Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Να πάμε λίγο και στον κύριο Αλεξιάδη να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Ελάτε, κύριε Αλεξιάδη. Η ανάληψη τη αντικειμενική ευθύνη σε όσου δημοσιογράφου κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία και αποκαλύπτουν όλα αυτά τα βρώμικα και δυσόδη θέματα, ακόμα και με κίνδυνο τη ζωή του ή μερικοί ακόμα και με κόστο τη ζωή του, γιατί στην Ελλάδα έχουμε θάνατο δημοσιογράφου που ακόμα δεν έχει διερευνηθεί. Και κάποιοι ασχολιόταν με παρακολουθήσεις πολιτικών και άλλων καταστάσεων και όχι των δολοφόνων του Καραϊβάς, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους κάνουν δημοσιογραφική. Πώς θα συνδέεται τώρα αυτά, γιατί συνδέεται το θάνατο του Καραϊβάς με αυτά που συζητάμε? Ήμουν σαφής. Το συγχαρητήρια σε όσους στην Ελλάδα κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία και αποκαλύπτουν αυτά τα οποία ενοχλούν διάφορες μορφές εξουσίας. Μισό λεπτό και αδερφέ, να τελειώσω. Δεν δημοσιεύω ένα κατάλογο. Όχι, να τελειώσω. Υπάρχουν συνάδελφοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά δεν είναι ο κατάλογο. Έλεγα τόση ώρα γλιτώσαμε το σύστημα. Ελάτε, κύριε Αλεξιάδη. Έχετε μια μανία όλη η πολιτική όταν τελειώνει η κουβέντα, ψώνετε τους τόνους και δεν αφήνετε να τελειώσει. Παρακαλώ, λόγο σε εσά. Δεν θέλω να μπερδεύουμε τους με τους δε αυτό. Εγώ με ευγένεια δεν διέκοψα κανέναν. Παρακαλώ, σας ακούμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στους δημοσιογράφους. Να μην φοβούνται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο το ντοκουμέντο που αύριο θα βγάλει και άλλες αποκαλύψεις από ό,τι ξέρω. Είναι και άλλες εφημερίδες που κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν είναι φιλοσυριζαϊκές εφημερίδες το Βήμα και τα Νέα. Και για αυτούς που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ασχολιόμαστε με τις παρακολουθήσεις, οι παρακολουθήσεις είναι εδώ. Εμείς όμως θέλουμε να αναδεικνύουμε τα θέματα και, για παράδειγμα, των αποκαλύψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χτες έβγαλε ότι η χώρα μας είναι η δεύτερη στο κόστος της βενζίνης σε όλη την Ευρώπη και η τέταρτη στο θέμα του πετρελαίου. Και είστε υποχρεωμένοι, κύριε Αλεξιάδη, και εσείς και ο κ. Παπαδημητρίου και όλοι οι βουλευτές, όλη η Ελληνική Βουλή, να ρίξετε φως αυτό που έχει γίνει. Γιατί όσο πέφτουν σκιές και πολύ σωστά επιμαγιάζουν το θέμα δημοκρατίας, δεν βοηθά κανέναν. Απάντησε στη λάσπη ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει την ατζέντα. Σας ευχαριστώ μακάρι πολύ. Μακάρι να τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να συζητήσει για τα θέματα της ακρίβειας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευθύνη.
Και μακάρι αυτό που μας έδειξες, Νίκο, να το εφαρμόσουν όλες οι εταιρείες και να υπάρχει αυτή η προστασία. Μας, ναι, γιατί δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τώρα υπάρχει. Ευχαριστώ δηλαδή, θερμά την κυρία Πυριώτη, τον κύριο Παδημητρίου, τον έτερο κύριο Παδημητρίου, τον κύριο Αλεξιάδη και εσένα, Νίκο. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Να θυμίσω πριν από το διάλειμμα ότι έχουμε δύο πάρα πολύ όμορφα δώρα. Το ένα κληρώνεται σήμερα, φίλες και φίλοι, και είναι δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τη Fiber Linen, ελληνική, η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία λευκών ειδών, με τεράστιο υπερκατάστημα 700 τετραγωνικών στη συμβολή Κηφισού και Πέτρου Ράλι. 1.000 ευρώ δωροεπιταγή για σας. Σήμερα κληρώνεται. Αύριο, τριήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα από το Manesis Travel. Δύο άτομα, τρεις μέρες στη Ρώμη, υπέροχο δώρο, κληρώνεται αύριο. 901-901-44-33 και 54-888. Κλείσει μήνυμα ό,τι θέλετε. Πάμε στη Ρώμη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη συντροφιά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Βλέπω εδώ μας στέλνετε γλυκά μελομακάρονα με τίτλο «Από πάνω ερχόμαστε». Καθίστε να το βρω, να σας το δείξω. Έχουν έρθει καινούργια από πάνω και το σκέπασαν. Θα το βρω. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Έβαλες τώρα το μισό. Νεκτάρια στο πάντο. Βγήκα από τα μηνύματα. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα τα χαρούμενα που στέλνετε την περιοχή σας, περήφανοι, χαρούμενοι, τα γλυκά σας. Έτσι λίγο να αλλάξουμε και τη διάθεσή μας όλοι μαζί. Γιατί τα προβλήματα εδώ είναι. Λύσεις δεν είναι εύκολες. Κακά τα ψέματα τώρα. Ελάτε να